Διότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν ξέρουν τι Σέμπριτς τι σημαίνει. Ότι είναι μια ομάδα υπονατοϊκή ομπρέλα, η οποία έχει, όπως η ίδια λέει στην ιστοσελίδα της, επιφορτιστεί με την πάταξη των πολιτικών οι πολιτών και των αναταραχών, δηλαδή των εξεγέρσεων των πολιτών, δεν μπορεί να μην το ξέρουνε. Δεν γίνεται. Ποια είναι η Σέμπριτς? Είναι η δύναμη καταστολή στο... το... βλέπετε εδώ, και βέβαια σήμερα θα ρίξω το φεκ. Το φύλλο εφημερίδα κυβερνήσεω. Δώσ' μου σε παρακαλώ το φεκ, γιατί όσοι δεν ξέρουν. Θα... Α, όχι, τρακτ. Θα... Φύλλο εφημερίδα κυβερνήσεω. Το βλέπετε. Αριθμό φύλλο 246. Ο πρόεδρος Δημοκρατία το υπογράφει. Κύρωση. Το βλέπετε εδώ. Για πάμε παρακάτω. Και στην αγγλική γλώσσα, παρακαλώ. Είναι αυτό εδώ το φεκ. Στο οποίο φεκ στα αγγλικά μα λέει ότι η έδρα είναι ο Τίρναβο και ότι η δύναμη αυτή μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη η ειρήνη όταν έχουμε αναταραχές πολιτών. Σας το λέω για να καταλάβετε το παραμυθάκι που τρώμε και το τρώμε πολύ το σαν τελευταία. Να τα, ένα προς ένα τα άρθρα. Τώρα θα μου πουν μερικοί, ναι αλλά ισχύει αυτό ψάξτε κι εσείς ψάξτε κι εσείς 2009 επί καραμαλία έγινε αυτό επί καραμαλία έγινε βρε ο εθνάρχης σας ο Β. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ο Αβραμόπουλο ήταν το δεομαγάζο μάγκα, έτσι. Να ξέρουμε γιατί λέμε Αβραμό. Αβραμό, ό,τι καιρό και να κάνει, Αβραμό υπάρχει πάντα. Να βρέχει, να χιονίζει, Αβραμό. Να. Άρθρο ένα, άρθρο δύο. Υπάρχει, δεν σα λέω ότι δεν υπάρχει. Το θέμα είναι που χρησιμοποιήθηκε. Χρησιμοποιήθηκε στο πισωδέρι, ναι ή όχι. Γιατί η μανία με την οποία έδερναν οι ματατσίδε δεν είναι μανία Έλληνο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και επειδή άκουσα παιδιά τα οποία ήταν εκεί να μου λένε, Ξέρει κάτι, του μιλούσαμε και δεν μα απαντούσαν. Του λέγαμε ελληνικά, είμαστε Έλληνες, τα παιδιά. Και αυτοί γελούσαν και μα δέρνανε. Ε, δεν μπορεί τον Έλληνα με την των τον να τον κάνει μαύρο το ξύλο. Και εκείνο το πρακτοράκι του σώρο, τον κουκουλοφόρο, τον κρανιοφόρο που καίει τη σημαία να τον χαϊδεύει στα φτάκια.